Ξέρουμε πολύ καλά από αυτά που έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτή την δύσκολη περίοδο από τους γιατρούς, ότι το σύστημα που προσβάλλεται περισσότερο από τον κορονοϊό είναι το αναπνευστικό. Πάμε να δούμε πώς θα το ενισχύσουμε και μέσω της διατροφής μας. Καλησπερίζουμε τον Παναγιώτη Ζήση, τον διατροφολόγο μας. Καλώς τον. Καλησπέρα σας. Όπως έγραψες και εσύ, μακριά και αγαπημένη. Βεβαίως το έγραψες για την Παρασκευή, σήμερα τα λέμε Δευτέρα, αλλά δεν καταφέραμε να τα πούμε την Παρασκευή. Πάμε να δούμε λοιπόν τις ενδιαφέρουσες κάρτες που έχουμε για τον ρόλο της βιταμίνης D στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων του αναπνευστικού. Πάμε να δούμε σύμφωνα με μελέτη του 17 κάποια στοιχεία πρώτα, Παναγιώτη, και μετά θα δούμε πώς πάμε στην διατροφή μας. Ωραία. Εγώ θα σας παρουσιάσω μια μεταανάλυση του 2017. Όσοι γνωρίζουν από στατιστική ξέρουν η μεταανάλυση ότι πρόκειται για μια πολύ ισχυρή μελέτη. Ουσιαστικά αυτή συμπεριέλαβε 25 κλινικές δοκιμές, δηλαδή 11.000 ανθρώπους σε 14 χώρες και κατέληξε σε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για το ρόλο της βιταμίνης D και της λοιμώξης του αναπνευστικού. Τι δείχνουν λοιπόν τα στοιχεία αυτά, για να δούμε. 800 μονάδες την ημέρα μειώνει τις πιθανότητες προσβολής από αναπνευστική ίωση κατά 50%. 800 μονάδες την ημέρα είναι σίγουρα κάτι περισσότερο από την συνιστόμενη ημερήσια πρόσκληση της βιταμίνης D. Από την άλλη όμως δεν είναι και τόσο μεγάλη η δοσολογία. Είναι κάτι που θα λέγαμε ότι δίνουμε για συντήρηση και κάτι λιγότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη κάρτα, γιατί είδαμε μόλις το ένα. Το 2 λέει ότι το καλοκαίρι μειώνονται οι αιώσεις και λόγω της αύξησης της σύνθεσης, λόγω του ήλιου, έτσι, της βιταμίνης D. Έτσι, σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν οι επιστήμονες, όχι μόνο λόγω μείωσης του συγχρονισμού, αλλά και λόγω αύξησης της σύνθεσης της βιταμίνης D, επειδή οι ακτίνες πέφτουν πιο κάθετα το καλοκαίρι. Το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι τα συμπληρώματα βιταμίνης D προστατεύουν τους ανθρώπους που έχουν έλλειψη αυτής της βιταμίνης από πνευμονία, γρίπη και απλά κρυολογήματα. Προσοχή όμως λίγο εδώ πέρα. Με αυτό το συμπέρασμα δεν θέλω να προτρέψω τους αγαπητούς φίλους μας να πάνε και να αγοράσουν βιταμίνη D στα φαρμακεία σήμερα ή αύριο, έτσι. Μόνο όσοι έχουν έλλειψη και θα πρέπει να ακολουθήσουν την οδηγία για την πρόσληψη, την οδηγία του γιατρού τους, θα πρέπει να πάρουν συμπλήρωμα έτσι ώστε να επανέλθει η βιταμίνη D σε επίπεδα τα οποία είναι φυσιολογικά. Μας λες όμως στην επόμενη κάρτα ότι όσοι παίρνουν συμπληρώματα βιταμίνης D έχουν μεγαλύτερο όφελος, έτσι. Σε σχέση με αυτούς που θα πάρουν μια ισχυρή δόση, θα λιαστούν, να το πούμε πολύ απλά, μια φορά το μήνα. Όχι, προσέξτε, όσοι παίρνουν συμπληρώματα ημερήσια ή εβδομαδιαία έχουν μεγαλύτερο όφελος από το να πάρει κάποιος ένα συμπλήρωμα μία φορά το μήνα, μια μεγαδόση. Το συμπλήρωμα, okay. Έτσι, άρα λοιπόν καλύτερα τα συμπληρώματα να μοιράζονται η δοσολογία, γιατί έχουμε και καλύτερο αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό που είναι το δικό σου πεδίο. Ξέρουμε όλοι για την σύνθεση που γίνεται με την έκθεσή μας στον ήλιο και ευτυχώς από εδώ και πέρα. Τώρα, βεβαίως αυτή η εβδομάδα μας λένε οι μετεωρολόγοι θα είναι βροχερή, αλλά μην κολλάμε τώρα σε αυτό. Ξεκίνησε η άνοιξη επισήμως το Σαββατοκύριακο. Πάμε να δούμε, εκτός από την έκθεση στον ήλιο, ποιες άλλες είναι πηγές βιταμίνης D. Έκθεση στον ήλιο λοιπόν για 15 λεπτά την ημέρα, ακόμα και τώρα που οι ακτίνες δεν πέφτουν κάθετα, κάτι θα μας δώσει. Αλλά από διαιτητικές πηγές, πολύ καλές πηγές βιταμίνης D είναι όλα τα γαλακτοκομικά, ιδιαίτερα τα πλήρη γαλακτοκομικά και τα ημίπαχα, τα οποία τα λιπαρά που έχουν, επειδή η βιταμίνη D είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη, απορροφάται καλύτερα. Φυσικά ο κρόκος του αυγού είναι μια πολύ καλή πηγή βιταμίνης D και τα λιπαρά ψάρια, όπως η σαρδέλα για παράδειγμα, πολύ καλή πηγή βιταμίνης D. Ενώ γενικότερα το κρέας, το κοτόπουλο και τα εντόστια είναι εξαιρετικές πηγές βιταμίνης D. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα για το αν υπάρχουν τρόφιμα που δημιουργούν αυτή την ασπίδα έναντι του κορονοϊού. Εγώ θα σας δώσω την ανακοίνωση της ομάδας ειδικών δημόσιας υγείας του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων και βλέποντας την κάρτα είναι ότι δεν υπάρχουν τρόφιμα που δρούν έναντι του κορονοϊού. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό το οποίο φαίνεται στην ανακοίνωση είναι ότι μην πιστεύετε σε ματζούνια, σε τρόφιμα τα οποία σας λένε ότι δρούν στοχευμένα και ενισχύουν στοχευμένα το νοσοκομικό έναντι του κορονοϊού. Από την άλλη, το νοσοκομικό σύστημα δεν ενισχύεται σε λίγες μέρες. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος δεν είχε γενικότερα μια ισορροπημένη διατροφή, δεν μπορεί τώρα
στο τέλος μα, να μα αυτό μπορέσει λέγαμε να και εμείς την Παρασκευή. Καλό μοντέλο ζωής πάντα, όχι όταν σκάσει η βόμβα. Έτσι, Έτσι. έτσι Τα ακριβώς, θραύματα έτσι θα μας ακριβώς. χτυπήσουν. Από την άλλη, τα συμπληρώματα διατροφής μπορεί να βοηθήσουν σε άτομα τα οποία έχουν σοβαρές ελλείψεις ή χρόνιο υποσιτισμό, ενώ γενικότερα στη διατροφή μας χρειάζεται να έχουμε μια υπάρκεια σε πρωτεΐνη. Η πρωτεΐνη φαίνεται ότι λειτουργεί θετικά στην καλή λειτουργία του νοσοποιητικού. Όλα φρούτα και λαχανικά εννοείται, ελαιόλαδο το οποίο έχει βιταμίνη Ε, αλλά και διάφορα αφεξίματα ίσως μπορέσουν να βοηθήσουν γενικότερα, γιατί περιέχουν διάφορα φυτοχημικά συστατικά όπως είναι το τσάι του βουνού ή το χαμομήλι. Σίγουρα όμως θα πρέπει να περιοριστεί το κάπνισμα και το αλκοόλ, που είναι δύο στοιχεία τα οποία θα λέγαμε ότι δεν ενισχύουν, ίσα ίσα κάνουν ακριβώς το αντίθετο στο νοσοποιητικό μας, το αδρανοποιούν. Το εξασθενούν. Και πάμε να δούμε και τις τελευταίες συμβουλές, πόσο και αν τις έχουμε ακούσει, ας τις ακούσουμε άλλη μια φορά. Τα δύο όπλα λοιπόν που έχουμε για τον κορονοϊό είναι η ατομική υγιεινή, και όταν λέμε για ατομική υγιεινή είναι το καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι. Εγώ θα έλεγα μην χρησιμοποιείτε τόσο συχνά αντισηπτικά, περισσότερο πλύσιμο με νερό και σαπούνι. Γιατί το έλυτρο, δηλαδή το εξωτερικό περίβλημα του ιού, είναι λιπαρή σύσταση, οπότε αυτό που επιτυγχάνουμε με το σαπούνι είναι να το διασπάσουμε και να φύγει με το νερό κατευθείαν στο νεροχύτη μας. Να αποφεύγουμε και τα αγγίγματα του προσώπου. Και φυσικά ο αυτοπεριορισμός, η απομόνωση είναι πολύ βασικό συστατικό. Μένουμε σπίτι για μας, για όλους εμάς, για τις οικογένειές μας. Ή άντε στο γραφείο μας, Παναγιώτη, εσύ και εγώ, έτσι, που πρέπει να παραμένουμε ενεργοί. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Ζήση. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και πάμε καλά, να καλή εβδομάδα. δούμε. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.